συνεχίσουμε με το σύνολο της κατέρης Λιούπολης και ξεχωριστά τον πρόεδρο του Βαγγέλη Γεωργάκη. Σήμερα θα ακούσουμε την κλίνα μας και ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Φέρνει ότι θα μόνο το σύνολο, κρατάει το σύνολο δυνατό, το σύνολο των μεγαλυσιωτών, το Μέντι, εδώ και 42-43 χρόνια. Και βέβαια, μας θυμάει η παρουσία των επισήμων, εδώ στη σημερινή εκδήλωση του Βαγγέλη Γεωργάκη, όπως έφερε πριν, πρόεδρο του Συνόλου Ευκαδίου και γύρω δήμο του Φέρνου Μέντι. Του Παναγιώτη Παναγιώτη, δημοτικού σύμβουλου του Κέντρα, Γεράσιμο Μαρκώδη, πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μεγανήσι. Βανάση Καλυδάρη, Δημοτικού Συμβούλου στο Μεγανήσι. Του Γρηγόρη Μάτζαρη, Δημοτικού Συμβούλου στο Μεγανήσι. Του Παλαιστίδη Δάγκλα, πρόεδρο στη Βασιλεύση. Θα μιλήσει, θα χαιρετήσει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Θανάσης, ο Θεοδωρής Μιλιάδης. Θα ακολουθήσει παρουσίαση από ύπνους και κάρατα από Σύλλογο Ευκαδίων Ηλιούπολης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θα κόψουμε την πίτα μας και στη συνέχεια θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό που είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Θα βραβεύσουμε τους ιδρυτές του Συλλόγου που έγινε το 1986. Η Παπάση Κλέντρο, η Ιδρύτη στην Ελλάδα, ο κόσμος έφτασε στο Σύλλογο, που είναι σπουδαίο πράγμα για μας και για όλους τους μεγαλυσιώτες, για ό,τι έχει κάνει ο Σύλλογος μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να το αφηρήσουμε αυτό. Και παρόλες τις αδυναμίες, παρόλες τις δυσκολίες, ο Σύλλογος παραμένει δυνατός και υπάρχει, και αυτό φαίνεται και από τη σημερινή εκδήλωση. Και θα βραβεύσουμε επίσης τον Βαγγέλη Κανέλο, τον Βασίλη. Θα βραβεύσουμε επίσης τον Βασίλη Κανέλο, για την έτσι προσφέρει στα πολιτικά κοινά του Σύλλου και μέσα από το Σύλλογο και μέσα από το Δήμο Μεγαλυσίου. Ιστορικά και προσφορά του πολιτική που έχει κάνει στο Μεγαλύσι. Αυτά ευχές σε όλους σας και να περάσουμε καλά όλους. Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτησες, φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου μας, σας εύχομαι καλή χρονιά. Ευτυχισμένο και δημιουργικό, με όσο δυνατόν λιγότερα προβλήματα το 2020. Είμαστε σήμερα εδώ με αφορμή την κορμή της Βασιλόπιτας, για να θερμάνουμε τις σχέσεις των μέρων του ΜΕΝΤΗ. Επίσης, σας παρακαλούμε να πλασιώσετε το σύλλογό μας, αφήνοντας πίσω τις όποιες αντιπαραθέσεις που πιθανόν μας πίκραναν, όλους στο παρελθόν. Είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε καλόπιστη κριτική και σε όλες τις προτάσεις που σκοπεύουν την αναβάθμιση του ΜΕΝΤΗ. Φίλες και φίλοι, σας προσκαλούμε όλους να δουλέψουμε μαζί για το καλό του αγαπημένου μας νησιού. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή χρονιά, υγεία, προκοπή σε εσάς και τις οικογένειές σας.